σε έχω μάθει και την αγκαλιά μέσα που έχω κλάψει. Δεν μπορώ, θα σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Πάνω σε μια τάξη τα συμμαζευτά, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγιστό, πάρ' τον δρόμο που σου πρέπει τον αγυρίστο. Αγάλματα, να γινόμασταν αγάλματα, αυτή την άγια ώρα, τούτη τη στιγμή. Να πέθαινα μες στα χέρια σου αγάπη, να πέθαινες μες στα χέρια μου κι εσύ. Με το ρέμο θα έβγαινες ποτέ να τραγουδήσεις μαζί στην πίστα? Δηλαδή? Σας λέει κάποιος ότι εγώ θέλω να κάνω το σχήμα της χρονιάς να γίνει χαμός, να είναι ρέμος σφακιανάκης, σφακιανάκης ρέμος. Δεν θα είναι. Γιατί? Δεν το έχω. Εγώ έχω δικό μου κόλπο. Από τότε που ξεκίνησα είναι δικό μου το κόλπο, δεν είναι δανεικό. Δεν θες να συνεργαστείς με κανένα μεγάλο όνομα δηλαδή, ας πούμε, ή με το ρέμο συγκεκριμένα? Το ρέμο δεν είναι μεγάλο, μικρό, είναι δυσύλλαβο. Ενώ μεγάλο όνομα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Όπως τουλάχιστον εμείς ο κόσμος... τα λέω, έτσι, ναι, δεν θέλω να πω. Αν και θα έπρεπε να πω τώρα, αλλά το παρακάμπτω. Θα έπρεπε, δηλαδή φυσιολογικά θα έπρεπε να βγαίνουμε όταν μιλάμε δημόσια, οι άνθρωποι που μιλούν δημόσια και τους παίρνουν και οι κάμερες ή τα μικρόφωνα κτλ. Θα πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί τα λες? Με το όνομά τους τα λέω. Γι' αυτό λέω, δυσύλλαβο είναι, τι είμαι με μεγάλο και μικρό. Δεν συνεργάζομαι με τραγουδιστές οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, φτασμένοι κτλ. Διότι εγώ έχω δικό μου κόλπο. Έχω στήσει δική μου παντιέρα. Όποιος θέλει να έρθει παρέα, έρχεται σε αυτό που κάνουμε εμείς, το οποίο είναι δικό μας, συμμετέχει και μετά φεύγει. Τον αγαπάμε, του συμπεριφερόμαστε με απόλυτη φιλικότητα και καλή διάθεση. Κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε παρέα και μετά φεύγουμε. Άρα το θέμα είναι ο ρέμος, ή άμα σου έλεγα με τον Πλούταρχο, με το Εβέρ. Τα ίδια τον... θα σου έλεγα. Τα ίδια θα μου λέγα. Τώρα με το ρέμο υπάρχει μια κόντρα. Καμία κόντρα. Βγήκε και κάνει μια δήλωση και είπε, ρε παιδί μου, ότι είναι λάθος κάποιοι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα να βγάζουν πολιτικό λόγο πάνω στην πίστα. Εγώ λέω δεν θα βγάλω πολιτικό λόγο πάνω στην πίστα. Χέστηκα. Τι θα βγάλει ο ρέμος? Οι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και πρέπει να τα εκφράζουν δημοσιονότητα. Σαφέστατα. Επιβάλλεται, όχι επιβάλλεται να τα εκφράζουν. Οι καλλιτέχνες είναι μπροστάριτες. Οι Pink Floyd ήταν προφήτες. Δεν είναι τυχαίο αυτά που έχουν πει και έχουν κάνει κάποιοι καλλιτέχνες στο παρελθόν, τα οποία εκ των υστέρων είδαμε ότι ήταν έτσι όπως τα είχαν προφητεύσει εκείνοι. Ο καλλιτέχνης αυτό είναι. Είναι αυτός ο οποίος είναι καλός στις τέχνες, είναι αυτός ο οποίος αφουγκράζεται, είναι αυτός ο οποίος έχει τεντωμένες τις κεραίες του και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην κοινωνία του και τα καυτηριάζει. Είναι αυτός που μπορεί και βγαίνει γιατί τον αγαπάει ο κόσμος και έχει υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που τον αγαπάει, εάν κάτι θεωρεί ότι αυτόν τον κόσμο τον βλάπτει, να βγει και να το φωνάξει. Δεν είναι οι πολιτικάντητες αυτοί οι οποίοι έχουν το δικαίωμα. Ποιος τους δώσε το δικαίωμα? Αυτοί παραμιλούν. Τι κάνουν, δεν κάνουν εργασία. Δηλαδή ο καλλιτέχνης, παιδί μου, για να τραγουδάει, δεν είναι για να λέει δημοσιολόγο. Άμα θες να ο τραγουδιστής είναι για να... με ένα κόμμα, κάνε δικό σκόμμα και κατέβα και εκθέσει στον κόσμο. Δεν θα τους βάλω τώρα. Δεν το κατάλαβα. Αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Χαίστηκα για αυτά που λένε. Ναι. Εγώ λέω αυτά που θέλω εγώ. Και όποιος θέλει τα ακούει. Και αυτά που έχω πει εγώ, μαλακίες δεν είναι, ούτε ήταν, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον μαλακίες. Διότι αυτά που λέω, αυτά που σκέπτομαι, είναι κατόπιν όριμου σκέψεως. Βλέπω το τι συμβαίνει τριγύρω μου και το σχολιάζω. Την άλλη φορά, απάτησες με χιούμορ. Το έπαιξε εγώ στην εκπομπή και είπες με ένα πουλί δεν ασχολούμαι. Για το Twitter που είναι πουλί. Δεν είναι. Είναι. Okay. Στην ουσία όμως απέφυγες να απαντήσεις και λένε κάποιοι ότι κόλωσε ο Σφακιανάκης, το παίζει μάγκας, αλλά μέχρι ενός σημείου. Εκεί δεν σε πείραξε όταν έγραψε τα μάτια Νότης. Είναι ένα συνάδελφό σου. Μπράντονάκι μου τώρα, σε μένα. Πλάκα κάνεις. Άστο. Ασχολούσαι με τα δικά σου. Δηλαδή ο καθένας στα κυβικά του, κατάλαβες. Μην τρελαθούμε σαν κι μια μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά. Με απλά ελληνικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο μπερδευόμαστε. Ο ρέμος είναι μικρός και εσύ μεγάλος. Μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο μπερδευόμαστε. Τα ετερόφωτα με τα αυτόφωτα έχουν άλλες προδιαγραφές, έχουν άλλους προορισμούς, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι ο ρέμος, ο κάθε ρέμος. Εγώ δεν είμαι ετερόφωτο, Γιώργο μου. Και γι' αυτό έχω αυτό το θάρρος. Δεν είναι θράσος, είναι θάρρος. Διότι είμαι εγώ. Δεν έχω μιμηθεί κανέναν, είμαι εγώ. Ο ρέμος δεν έχει μιμηθεί. Εγώ είμαι εγώ, ξέρει ο καθένας τι έχει κάνει. Ο καθένας γνωρίζει αν έχει μιμηθεί ή όχι. Μην προσπαθείτε εσείς τώρα να τα βάλετε ίσα κι όμοια. Δεν είναι ίσα κι όμοια. Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής? Είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Παράδειγμα, ο Χατζηγιάννης είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Ο Γονίδης είναι πολύ καλός χειριστής. Ο Δάντης επίσης. Ο Ρέμος είναι καλός τραγουδιστής. Ο Πλούταρχος είναι καλός τραγουδιστής. Άσχετα αν μου αρέσουν εμένα ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Άλλος μου αρέσει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Υπάρχουν αρκετοί τραγουδιστές και γυναίκες. Η Χαρούλα Αλεξίου. Μέγιστη. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν είναι καλός τραγουδιστής.
Ο Πάριος δεν είναι μέγιστος, δεν ήταν μέγιστος. Ο Παντελίδης που λένε όλοι ότι πάει να μιμηθεί εσένα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω. Δεν έχεις ακούσει καθόλου. Όχι, έχω ακούσει ένα ρεφρέν και λίγο από το κουπλέ πριν από ένα χρόνο στην οικό που μου βάλε ο κουμπάρος μου. Αλλά δεν κατάλαβα, ήταν στον υπολογιστή εκεί πέρα. Το έχεις ακούσει πάντως που το λένε. Έκανε επιτυχία φέτος, πήγε καλά. Και λένε όλοι ρε παιδί μου ότι πατάει στη φωνή του Σφακιανάκη, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, γιατί έχω τη φωνή μου στα αυτιά μου, ας πούμε, και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο άλλος μοιάζει στη δική μου τη φωνή. Από την άλλη είναι κακό. Αν αυτό συμβαίνει δηλαδή, κακέκτυπο. Άρα δεν θα έχει και μεγάλο χρόνο. Δεν θα έχει μεγάλο χρόνο. Ναι. Ζωής, είσαι καλός τραγουδιστής, Νότι. Γίνομαι καλός τραγουδιστής. Ακόμα γίνεσαι. Ναι, βέβαια. Τι βελτιώνεις ακόμα. Βεβαίως. Και το έχω μάθει, αυτή η βελτίωση δηλαδή έχει έρθει πάνω στη σκηνή. Δεν έχω κάνει ποτέ μου καμία σπουδή πάνω στο τραγούδι, δεν έχω μελετήσει, δεν έχω ζεστάνει το λαιμό μου, δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι. Ό,τι κάνω είναι πάνω στη σκηνή και τα λάθη μου δηλαδή εκεί τα έχω διορθώσει. Τώρα του μιλά, τώρα τον κοιτάζει, τώρα τρυφερά, δίπλα του πλαγιάζει. Σε πλεκά μαλλιά, μες στα δάχτυλά του, τώρα ξεψυχά, μέσα στα φιλιά του. Σε έχουνε ζηλέψει? Εσείς θα μου πείτε. Για την καριέρα σου, γιατί έχεις πετύχει, ότι έχεις βγάλει λεφτά, σε έχουνε ζηλέψει οι συναδελφοί σου. Φθόνος, δεν είναι ζήλια. Φθόνος. Που πώς έχει εκδηλωθεί δηλαδή. Πόσα λεφτά είναι άλλη που τα κάνει κρεμαστάρια. Δεν είσαι αγαπητός στο συνάφι. Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί δεν ανήκω στο συνάφι. Έχεις βγάλει λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Σαφέστατα και έχω βγάλει. Έχεις βγάλει. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που κάνω από αρχής γενομένης δηλαδή ήταν μια εργασία η οποία απέδιδε περισσότερα από το να εργάζεσαι στην οικοδομή. Έχεις αισθανθεί ποτέ ανοχικά? Ειδικά τώρα που βλέπεις ότι ο άλλος πεινάει δίπλα, ο άλλος υποφέρει. Και να πεις ρε καμώ, εγώ τι κάνω, τραγουδάω. Πολύ καλά βέβαια τραγουδάω. Και βγάζω λεφτά και ο άλλος είναι στην οικοδομή και. Μα το έχω περάσει εγώ. Δεν αισθάνομαι ενοχές. Έχεις περάσει. Βεβαίως το έχω περάσει. Εγώ έχω εργαστεί από μικρό παιδί και σε σκληρές εργασίες. Και αυτό που σου είπα τον πετώ. Και πετώ με καρότσι και πετώ στην πλάτη. Έχεις κάνει όλα. Βεβαίως το έχω κάνει. Και ηλεκτρολόγος, σκαψίματα να πούμε σφυροκάλεμα στις οικοδομές και τραγούδι συγχρόνως. Πρόσφατα είχες ένα ατύχημα. Ναι, κατάλαβα. Τα μαύρα μάτια, κατάλαβες. Πρόσφατα είχες ένα ατύχημα, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Και διαπιστώσαμε όλοι ότι έχεις ένα ακριβό γρήγορο αυτοκίνητο. Αισθάνεσαι τώρα δηλαδή. Δεν αυτό... έχω ένα. Παραπάνω έχω. Παραπάνω έχεις. Αμέ. Ακριβά. Δεν θέλω. Σου αρέσει ταχύτητα. Έτσι, μου αρέσει ταχύτητα και μου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή αρέσει... η πολυτέλειά σου είναι τα αυτοκίνητα, εσένα. Ναι. Αυτό είναι η κλειδί σου, αν το πει κάποιο εισαγωγικά. Έτσι. Ένα σπίτι που φτιάξαμε τέλος πάντων εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα αξιόλογο σπίτι, ναι. Σπίτι. Γιατί έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Έχεις αποδώσει ένα πολύ σημαντικό μέρος που πρέπει να αποδώσεις, υποτίθεται. Σαν φορολογία στο κράτος. Έχω δώσει πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα. Εγώ πληρώνω κάθε χρόνο στην εφορία όσα πληρώνουν τρεις υπουργοί μαζί. Έχεις κάνει εκπτώσεις στο νυχτοκάματό σου σε σχέση με το παρελθόν? Όχι. Όχι. Γιατί? Ενώ γύρω μας λένε όλοι ότι έχω χάσει 20, 30, 40% του μισθού μου της αμοιβής. Γιατί είχες ζητήσει, είχες κάνει υπερεκτίμηση του εαυτού σου και τώρα αναγκάζεσαι να πας πίσω. Εγώ δεν είχα κάνει υπερεκτίμηση. Έπαιρνα πάντοτε λιγότερα από αυτά που έπρεπε να πάρω. Α, ναι. Βεβαίως. Οπότε παίρνεις πάλι τα ίδια που είναι τώρα τα φυσιολογικά. Θα φεύγεις πάλι. Και θα τρέχει σαν τρελή που θέλω εσένα, που θέλω εσένα. Εσένα. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα. Να θάψω. Τι όνειρα έχει? Να μπορέσω να κοιμηθώ. Αυτό το σαφλό. Ναι, έχω πρόβλημα σοβαρό με τον ύπνο. Σοβαρότατο. Α, ναι. Σοβαρότατο. Γιατί? Σήμερα κοιμήθηκα 7 ώρα τα ξημερώματα. Έχεις μάθει τόσα χρόνια το ξενυχτή. Ναι, διότι αυτή είναι η ζωή μου, το να τραγουδήσω δηλαδή, αλλά η ζωή μου συγχρόνως είναι να πάω να παίξω και ποδοβόλι. Να, δεν έχω παίξει ακόμα. Γυαλιά και τι φοράς τώρα, γιατί έχεις βγάλει το αστέρο που κάνω συνέντευξη? Με ενοχλούν τα φώτα. Δεν είναι σνόμπι δηλαδή, γιατί λένε ότι ο Σφακιανάκης το κάνει φορά γυαλιά συνέντευξη επειδή είναι σνόμπι, ας πούμε. Όχι. Φοράω γυαλιά διότι τα φώτα εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ. Τα φώτα εδώ όταν τραγουδάω, όπου και αν τραγουδάω τέλος πάντων, την ώρα που τραγουδώ είμαι όσο επιτοπλίστων με κλειστά τα μάτια. Διότι με το που ανοίγω τα μάτια μου δεν μπορώ. Κάνω αυτό το πράγμα. Ωραία, βγάλε τώρα κλείνουμε. Ναι. Να ευχαριστήσω τουλάχιστον και εγώ. Είναι το πρόβλημα του ματιού, γι' αυτό φοράω τα γυαλιά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ Γιώργο μου. Καλή συνέχεια το καλοκαίρι. Επίσης. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε όμορφα, να χαίρεστε και το παιδάκι σας. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης. Σε μια τάξη τα σημάζευτά θα σου